Τα αμαία δεν χρειάζονται γκέτο. Τα αμαία δεν χρειάζονται χώρους που θα είναι μόνο αμαία. Τα αμαία δεν είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ίδιο με όλους εμάς. Θα συνυπάρξουν μαζί μας. Θέλουμε υπηρεσίες και χώρους με τη φιλοσοφία ότι είναι καθολικοί χώροι. Δηλαδή είναι χώροι που αφορούν όλους. Θα υπάρχουν ειδικά όργανα μέσα στις παιδικές χαρές που να μπορούν να κάνουν χρήση τα παιδιά που είναι αμαία. Τα παιδιά με αναπηρία ή γιατί μιλάμε για παιδικές χαρές, αλλά όργανα μέσα στις υφιστάμενες παιδικές χαρές για να συνυπάρξουν με όλα τα παιδιά της εκεί γειτονιάς και όχι ως κάτι ξεχωριστό και γετοποιημένο. Οτιδήποτε πρέπει να σχεδιάσουμε και ίσως το έχουμε αμελήσει και αυτό είναι στοιχείο και αυτοκριτικής και όχι μόνο κριτικής προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή, είναι ο δημόσιος χώρος μας να είναι φιλικός προς όλους τους πολίτες. Σήμερα ο συνδυασμός μας αποφάσισε να κάνει μια διαφορετική εκδήλωση παρουσία. Επιλέξαμε ένα διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες, εκείνοι να ρωτούν και εμείς να απαντούμε και να διευκρινίζουμε πλευρές της δικής μας πολιτικής, αυτών που θέλουμε να κάνουμε ή και κριτικές πλευρές προς τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Ήταν ένας εξέχως ενδιαφέρον διάλογος. Πολύ ζωντανός, ήταν ένα ζωντανό debate, μια ζωντανή συνέντευξη τύπου. Πιστεύω και οι πολίτες, αλλά εκείνο αφορά αυτούς. Εγώ βγαίνω πλουσιότερος από αυτό το διάλογο, διότι εισέπραξα απόψεις και θέματα που πιθανώς να μην ήταν στην ατζέντα μας ή να μην ήταν στην παρατήρησή μας και θεωρώ ότι μετά το Γενάρη, προς τα τέλη του Γενάρη, θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα και από αυτό το διάλογο και άλλους διαλόγους που θα κάνουμε ενός ολοκληρωμένου νέου με μια νέα οπτική προγράμματος απέναντι στην πόλη μας, το οποίο νομίζουμε ότι και θα εντυπωσιάσει και θα προβληματίσει πολλούς από τους συμπολίτες μας. Και μου δίνετε ευκαιρία να σας πω ότι ένα από τα προγράμματα της κοινωνικής μας πολιτικής για νέους θα είναι οι νέοι, οι οποίοι θα θέλανε να θυμηθούν οργανωμένα στο Μήλωνα, στον Πανιόνιο, γιατί η ομάδα πάντα ζεσταίνει το παιδί. Είμαι στο Μήλωνα, είμαι στον Πανιόνιο, δεν είμαι στον Ονά. Τα παιδιά έχουν αυτές τις. Και δεν μπορεί να πληρώσει τα 40 ευρώ, θα έχουμε ειδικό πρόγραμμα που θα επιδοτούμε εμείς το παιδί να πηγαίνει να αθλείται στην ομάδα. Θα αθλείται και αυτός που δεν έχει χρήματα να πληρώσει το σύλλογο, αφού πρώτα μας δώσουν οι σύλλογοι θέσεις έναντι της επιχορήγησης και των έμεσων βοηθειών, τους οποίους τους προσφέρουμε διαχρονικά. Θα μας δώσουν κάποιες θέσεις να αθλούμε παιδιά, και αν αυτές οι θέσεις δεν φτάνουν, γιατί έχουμε πολλά παιδιά που δεν μπορούν περισσότερα από τις θέσεις, τότε θα επιδοτούμε περισσότερο τη θέση για να αθλούν αυτά τα παιδιά για λογαριασμό του Δήμου και της κοινωνίας.